που εγώ προσωπικά το δέχομαι και δεν το δέχομαι αν έχει προϋποθέσεις και γίνονται με προϋποθέσεις, θα σας πω ποιες είναι, ή θάβονται. Δεν θα πείραζε κανέναν, πιστεύω, σε οποιοδήποτε περιοχή τοπικά, γιατί δικά μας είναι, να πει ότι εγώ θάβω το 5% των απορριμμάτων μου. Τα οποία, προσέξτε, δεν μυρίζουν, δεν είναι οργανικά, είναι συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία είναι προϊόντα ξύλου, μπορεί να έχουν λίγο βερνίκι μέσα, όπως σας είπα, μπορεί να είναι ηλεκτρική σκούπα, τρίχες από ζώα, όλα αυτά είναι σκουπίδια. Σας έδωσα λίγο το πλαίσιο, το πού μπορεί να κινηθεί η διαχείριση και πάμε στο επόμενο στάδιο, ποιος θα το κάνει. Πολλοί μου είπανε. Κύριε Αργυρόπουλε, κωδικοποιήστε μας λοιπόν το πλαίσιο. Ποιος θα το κάνει? Όχι, κωδικοποιήστε μας το πλαίσιο της διαχείρισης. Πρώτον λοιπόν, διαλογή στην πηγή. Βεβαίως. Και εξηγώ, διαλογή εκεί που παράγονται. Είναι πιο σωστή έκφραση, κύριε Πρόεδρε. Καφέ κάδος για τα οργανικά απόβλητα. Απαραίτητος καφές μικρός κάδος, μέχρι 60 ή 80 λίτρα, ώστε να είναι ευέλικτος και μάλιστα να καταλαβαίνεις ότι δεν έχει θέμα να τον γεμίσεις. Τι να γεμίσεις? Τρίτον, όσον αφορά τα λοιπά ανακυκλώσιμα. Ακριβώς, τώρα θέλω να σας τονίσω μια λεπτομέρεια. Όλα τα άλλα ανακυκλώσιμα στους ήδη υπάρχοντες κάδους, γιατί δεν είμαστε μια κοινωνία Ελβετίας αυτή τη στιγμή, θα πρέπει οι κάδοι υπάρχοντες, οι οποίοι σας μιλάω ειλικρινά, δεν γνωρίζω τον ακριβή αριθμό τους, περίπου το ξέρω, θα πρέπει να βαφτούν. Όλοι. Όλοι οι κάδοι θα βαφτούν σε αναλογία των προϊόντων. Δηλαδή, άλλος για χαρτί, άλλος για πλαστικά. Άλλος για χαρτί, άλλος για τα πλαστικά. Άλλος για υλικά, άλλος για μέταλλα. Μπράβο. Έτσι. Καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι ο κάδος με τα μέταλλα δεν μπορεί να είναι ίση κάδι για μέταλλα με το χαρτί. Μάλιστα. Το καταλαβαίνουμε όλοι σε αυτή την κοινωνία. Ζούμε δηλαδή, θα είναι περίπου κατά τη γνώμη 1:20 ή 1:15. Το οργανικό πηγαίνει είτε οικιακώς το κομποστοποιούμε, είτε υπάρχει ένας χώρος, όπως είπατε, 1,5-3 στρέμματα, όπου εκεί μεταφέρεται, εναποτίθεται και εν συνεχεία γίνεται πλέον υπεραιτέρω επεξεργασία του. Ανακάτεμα για να προκύψει αυτό το λίπασμα. Λίπασμα. Μπορούσα να σας φέρω εδώ τώρα προϊόν το οποίο έχουν κάποιοι συμπολίτες μας. Είναι πάρα πολύ απλό, δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν το έφερα, το ξέχασα. Και το τελευταίο από όλα που μας είπατε, ο κόκκινος κάδος, που έχει αυτό το υπόλοιμα της τάξης από 1-10%. Θέλω να είμαι ειλικρινής για να μην μιλάω για τους άλλους, γιατί ξέρετε, έχουμε πάθει στην Ελλάδα κάτι το οποίο θέλω να το ξεπεράσουμε. Μιλάμε όλοι, εγώ το κάνω, αλλά ο άλλος δεν ξέρω αν θα το κάνει. Αν με ρωτήσουμε εδώ μέσα, όλοι το κάνουμε. Αλλά κάποιος άλλος λέει ότι θα το κάνει. Ψάχνω να βρω αυτόν τον άλλον. Δεν υπάρχει. Προχωράμε τώρα στο δεύτερο. Το ποιος θα τα κάνει. Ποιος θα το κάνει. Εδώ τώρα αρχίζουν τα μεγάλα συμφέροντα. Η λύση, δηλαδή η λακωνική μέθοδος διαχείρισης των απορριμμάτων έχει μια συγκεκριμένη πρόταση. Και θέλω να σας είστε λίγο προσεκτικοί, γιατί είναι λίγο αρκετά τολμηρό το εγχείρημα και πάρα πολύ απλό. Καταλαβαίνουμε ότι από τη στιγμή που εγώ ή εσείς ή οποιοδήποτε μέσα στο σπίτι του έκανε αυτή τη μικρή προσπάθεια διαχωρισμού αυτών των προϊόντων, εάν μπορούσε να πάρει αφημί ο καθένας, θα μπορούσε να τα πουλήσει. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν γίνεται να φτιάξουμε, παράδειγμα, 20-30 χιλιάδες σπαρτιάτες, 90 χιλιάδες λάκωνες, όλοι ένα αφημί να βγούμε στον δρόμο και να πάμε σε ένα εργοστάσιο στην Τρίπολη, στην Κόρινθο και να πουλάμε το πλαστικό μας. Μπορούμε να το κάνουμε βέβαια. Βάλετε το στο πορπαγκάζ, πηγαίνετε στην Κόρινθο, σας δώσω τη διεύθυνση και πουλήστε το. Θα σας πω και τιμές. Δεν το κάνεις. Το επόμενο βήμα τότε είναι να ιδρυθεί μια κοινωνική εταιρεία, ΑΕ, που έχει σκοπό το κέρδος, έστω και του 1 ευρώ, θα καταλάβετε γιατί το λέω, με ένταση εργασίας. Δηλαδή, ιδρύει όλη η Λακωνία, αν είναι δυνατόν, τα λέω λίγο συμβολικά, και είναι το πλαίσιο του που λέει ο κύριος Πρόεδρος. Για να ακριβολογούμε, είναι εμπορική εταιρεία κοινωνικής βάσης. Ακριβώς. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Πρόεδρε? Σημαίνει ότι, για να μην παρεξηγηθούμε, οι κοινωνικές εταιρείες πολυμετοχικών και λαϊκών βάσεων μπορεί να έχουν το κέρδος, αλλά στην ουσία είναι λίγο το λογιστικό κομμάτι. Πρέπει να έχουν έστω και 1 ευρώ, 10 ευρώ κέρδος. Το οποίο βέβαια και αυτό ακόμη μοιράζεται σε όλους τους μετόχους. Όλες οι κοινωνικές εταιρείες, και θα σας πω και με τι ασχολούνται, έχουν ένταση εργασίας. Έχουν πολλά άτομα που ασχολούνται. Δεν απασχολεί δηλαδή το διευθυντή, το διοικητή ή το διοικητικό συμβούλιο πόσα άτομα δουλεύουν. Ο σκοπός είναι να λυθεί το πρόβλημα που ασχολείται η εταιρεία. Επομένως, απασχολεί άτομα, βγάζουν το μεροκάματό τους, δεν δανείζεσαι, δεν είσαι επιδοτούμενος, έχεις κέρδος με αυτή την έννοια και έχεις ένα τελικό αποτέλεσμα 31/12 κερδοφόρο. Πόσο? Πολύ λίγο είναι συνήθως, έως ελάχιστο. Αυτό πάλι κοινωνικά είτε επανεπενδύεται, είτε μοιράζεται. Στην πράξη ποτέ δεν μοιράζεται. Είναι λίγα τα χρήματα και αποφασίζουμε να το κάνουμε κοινωνικό έργο. Που μπορεί να είναι από παντοπολία, νοσοκομεία, θέατρα, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Είναι κοινωνικό έργο, γιατί εμείς το έχουμε πληρώσει.
Αυτό για τη διευκρίνηση των κοινωνικών εταιριών και να πω και κάτι. Οι κοινωνικές εταιρείες. Ουσιαστικά χρηματοδοτούνται από τα σκουπίδια τα δικά μας. Ακριβώς. Τώρα ακούστε τη λεπτομέρεια, η οποία αξίζει να την πούμε. Οι κοινωνικές εταιρείες, ή μάλλον τα σκουπίδια, να μιλήσουμε για τα σκουπίδια παύλα απορρίμματα, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από κάποιους ιδιώτες. Τεράστιο ενδιαφέρον. Και δεν θα πω παραπάνω, γιατί δεν θέλω να προκαλέσω κάποιους εκτός της αιθούσης. Από τη στιγμή που υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον, εμφανίζεται ένας ιδιώτης και καλά κάνει ο άνθρωπος και λέει τα θέλω εγώ. Γιατί όλοι μας εμείς σαν μυρμηγκάκια θα πληρώνουμε αυτά τα 10-20 ευρώ το μήνα για τη διαχείριση, που είναι εκατομμύρια στο τέλος. Εμφανίζεται όμως η κοινωνική εταιρεία και λέει, με συγχωρείτε, θέλω να τα διαχειριστώ εγώ. Γιατί πρώτον, εγώ παράγω τα προϊόντα αυτά και κατ' επέκταση μέσω μιας κοινωνικής εταιρείας θέλω να έχω και το όποιο όφελος. Άρα ξαναγυρίζει σε μένα. Και θα το αναλύσω και σε λεφτά, σε λίγο, σε χρήματα. Η άλλη περίπτωση των κοινωνικών εταιρεών, όπως πολύ σωστά μου τέθηκε σήμερα το μεσημέρι από τον κύριο Δήμαρχο, παράδειγμα, λέει, υπάρχει ένα πρόβλημα με τα στρώματα. Θέλω να το τονίσω αυτό. Να ξέρετε ότι περίπου 10% ενός πληθυσμού παράγει στρώματα το χρόνο. Δηλαδή, έχετε μια πληθυσμό 100.000 κόσμος, παράγει 10.000 στρώματα. Είναι στάνταρ αυτό. Για πολλούς και ευνόητους λόγους. Ποιος ασχοληθεί επιχειρηματικά με τα στρώματα? Κανένας. Μέχρι σήμερα κανένας δεν έχει ρίξει. Η κοινωνική εταιρεία όμως μπορούσε να τα συγκεντρώνει μέσω των ογκωδών απορριμμάτων του Δήμου, να έχει 5 με 7 άτομα με ειδικά όργανα, κάποια αεροπίστολα. Αυτό που βλέπετε στην Αθήνα στις γωνίες που κάθονται κάποιοι Πακιστανοί ή ξένοι, διαλύουν σε 10 λεπτά το στρώμα, πετάνε στο μπλε ή στον πράσινο κάδο το βαμβάκι και το ύφασμα, διπλώνουν το μέταλλο σε ένα καροτσάκι του σούπερ μάρκετ, πάνε βόλτα. Δεν το κάνανε γιατί οι άνθρωποι χάνουν χρήματα. Αυτό το προϊόν που παρήχθη εκείνη τη στιγμή στο πεζοδρόμιο έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία για αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό σημαίνει ότι η διαχείριση μιας κοινωνικής εταιρείας στον επεξεργαστή προϊόντα που κάποιοι ιδιώτες δεν θέλουν δίνει ένταση εργασίας, δηλαδή θα προσληφθούν άτομα να κάνουν αυτή τη δουλειά που την έχουμε ανάγκη να την κάνουμε αυτή τη δουλειά, θα ανακτήσουν προϊόν το οποίο ουσιαστικά στο τέλος του κύκλου τους δεν θα χάσεις, δεν θα κερδίσεις. Έλυσες όμως ένα πρόβλημα. Άρα οι κοινωνικές εταιρείες τέτοιου τύπου ασχολούνται ή με προϊόντα που οι ιδιώτες δεν θέλει να ασχοληθεί κανένας, αλλά πρέπει να ασχοληθούμε σαν κοινωνία, είτε επειδή κάποιοι ιδιώτες θέλουν με πολύ χαρά να ασχοληθούν με κάποια προϊόντα για να το έχουν μονοπόλιο και να βγάλουν εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Τότε η κοινωνική εταιρεία μπαίνει φραγμός. Αυτό είναι το πλαίσιο. Και καλεί στον πολίτη αυτό ουσιαστικά σε τέτοια κοινωνικά προϊόντα που δεν παράγει κάποιος άλλος. Δηλαδή, όλοι μας έχουμε στρώματα. Όλοι μας παράγουμε απορρίμματα. Δεν είναι ένα προϊόν που το παράγει κάποιος ιδιώτης και εγώ μου είναι αδιάφορο η εργασιακή του σχέση. Παράδειγμα, παράγει κοτόπουλα ο άλλος. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Καλά κάνει που παράγει κοτόπουλα. Προϊόντα παράγουμε απορρίμματα όλοι. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν εγώ ασχοληθώ με μια εταιρεία και καλώ όλους τους λάχους να συμμετέχουν σε μια τέτοια κοινωνική εταιρεία, είναι γιατί ακριβώς παράγουν τέτοια προϊόντα. Αν του πω κάποιον να κάνει παράδειγμα ελιές, δεν τον ενδιαφέρει ότι παράγει πορτοκάλια. Δεν θέλει να συμμετέχει άρα σε ένα συνεταιρισμό πορτοκαλιό. Δεν τον ενδιαφέρει. Μάλιστα. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο και το είπα λίγο σύντομα, ώστε όλος ο κύκλος, ξεκινώντας από τη διαλογή εκεί που παράγονται, μέχρι την κόκκινη σακούλα που σε κάνει συνυπεύθυνο του πόσο παράγεις, για να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι όσο παράγουμε, είτε αγοράζουμε και λάθος. Γνωρίζετε όλοι, και δεν είσαστε και ειδικοί, ένα τριγωνάκι ή μια πυραμίδα που εμφανίζεται σε όλες τις παρουσιάσεις, πρόληψη. Πρόληψη. Πρόληψη σημαίνει ότι αν πάω να αγοράσω αυτό το προϊόν, το οποίο το χρησιμοποιήσω και στο τέλος δεν μπορώ να το κάνω κάτι, δηλαδή ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, και είναι κατευθείαν σκουπίδι, θα το βάλω μέσα στην κόκκινη σακούλα, θα πληρώσω άρα το λάθος μου σε εισαγωγικά που αγόρασα αυτό το προϊόν, ή σαν κοινωνία θα πιέσω τη βιομηχανία να μην μου το παράγει με αυτόν τον τρόπο, να μου το παράγει με έναν άλλο τρόπο. Είναι και παιδευτικός ο ρόλος. Τώρα το θέμα είναι να την εξελίξουμε λίγο την κουβέντα, να πάμε στο κρίσιμο δεύτερο κομμάτι. Πώς θα γίνει λοιπόν αυτή η διαχείριση, πού προτείνεται, στα στάδια της και το κόστος. Προχωρούμε. Λοιπόν, δύο θέματα όπως είπατε. Το πρώτο θέμα είναι το πώς θα γίνει. Τίποτα δεν γίνεται εάν δεν ενημερωθεί ο κόσμος. Έχουμε ένα πλεονέκτημα στη Λακωνία και γενικότερα στη Σπάρτη. Αυτός ο αγώνας ήδη έχει ξεκινήσει 13 μήνες. Επιτρέψτε μου να πω και να καταθέσω ότι είμαστε οι πιο ενημερωμένοι πολίτες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
Ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με άλλους ανθρώπους που δεν έχουν ακόμη ασχοληθεί. Άρα η προεργασία ενημέρωσης όλων αυτών που λέμε, θα κλειδώσουν οι κάδοι, θα αλλάξουν χρώματα οι κάδοι, μπορείτε να φέρετε τα προϊόντα σας, αυτό που έχουμε κάνει σαν πιλωτικό, φέρτε τα, ζυγίστε τα, γραφτείτε και θα πληρωθείτε. Όλα αυτά δεν έχουν ξαναγίνει πουθενά, άρα το πρώτο που πρέπει να γίνει σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα πλέον, μέσω ενημέρωσης, είναι ακριβώς τι πρέπει να κάνει ο πολίτης. Δεν είναι υποχρεωμένος, ξέρετε, κάποιος να δει ξαφνικά τέσσερις χρωματιστούς κάδους, οι οποίοι πατάει τον ποδομοχλό και πετάει μέσα τη σακούλα. Μπορεί και ραγγελά, κοίτα να δεις ότι θα πούνε ο Αργυρόπουλος ή οι δήμαρχοι, φτιάξανε χρωματιστούς κάδους. Δεν τον ενημέρωσε κανένας ότι ξαφνικά εκεί μέσα δεν μπορεί να ρίχνει τον κίτρινο κάδο. Άρα η ενημέρωση, όπως έγινε με, ξέρετε, και δραχμή ευρώ, θα πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη μου σε ένα σύντομο χρόνο διάστημα που δεν μπορεί να είναι πάνω από 2,5 με 3 μήνες. Είναι το maximum. Μάλιστα. Άμεση και ευρεία ενημέρωση λοιπόν. Ναι, δεν είναι 10 χρόνια, δεν είναι μια εβδομάδα, είναι μια φυσιολογική ενημέρωση που ο ανθρώπινος εγκέφαλος από ερευνητές αντέχει στο να δεχθεί πληροφορία. Πολύ ωραία. Προχωρούμε. Η ενημέρωση λοιπόν έχει. Ξαφνικά μία μέρα, ενώ έχουμε προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία, λέω μια συμβολική ημερομηνία, 15 Οκτωβρίου, βρίσκει ξαφνικά ο πολίτης αυτό που έχει ενημερωθεί. Όλοι οι κάδοι είναι κλειδωμένοι, όλοι οι κάδοι έχουν τρύπες, όλοι οι κάδοι έχουν κάποια νούμερα, barcode, ξέρει ότι πρέπει να πάει μπροστά στον κάδο του, από το σπίτι του, με 4 σακουλάκια ή με ένα σακουλάκι και εκεί θα διαλέξει και θα ρίξει στα αντίστοιχα χρώματα από τις συγκεκριμένες τρύπες τα προϊόντα. Καταθέτω, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κοινωνία, ούτε επιστημόνων, ούτε πυρηνικών φυσικών, που να μην μπορεί να κάνει λάθος. Δεν σημαίνει δηλαδή επειδή πήγα να το ρίξω, θα πρέπει να το ρίξω και στο σωστό. Αυτό είναι εκ των ουκάλευ. Μην το λέτε. Λάθη θα γίνουν. Πάντα θα γίνουν και θα γίνονται μέχρι όσο υπάρχουν άνθρωποι. Άρα, μιλάμε ότι φτάνουμε σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία που η κάδη είναι με αυτόν τον τρόπο που σας είπα στιγματισμένη. Αν σκεφτούμε και έχουμε οι Έλληνες αρκετή τάση στο να σκεφτόμαστε, σας είπα βάφονται ήδη υπάρχοντες, γιατί δεν μπορούμε να μπούμε σε έξοδα άλλων κάδων για άλλους κάδους. Εκεί τώρα φανταστείτε ότι τα απορριμματοφόρα παραλαμβάνουν σε συγκεκριμένες μέρες συγκεκριμένα προϊόντα. Δεν τα ρίχνει όλα μαζί. Εκεί που θα πάει, για να προχωρήσει λίγο την κουβέντα, θα αδειάσει παράδειγμα το χαρτί και όπως καταλαβαίνετε δεν θα είναι χαρτί. Θα έχει μέσα κάποια ξένα σώματα. Αυτό λέγεται εξευγενισμός του ρεύματος, του χαρτιού. Και πολύ φυσιολογικό. Δηλαδή, αν εγώ μου πέσει το κινητό μου μέσα ή κάποιο άλλο αντικείμενο το στυλό μου, θα πρέπει ο κύριος αυτός ή η κυρία που θα δουλεύει σε αυτή την ταινία εξευγενισμού να μου βρει αυτά τα προϊόντα, να τα βάλει στην άκρη, να πάει το χαρτί στο τέλος της ταινίας, να δεματοποιηθεί το χαρτί και να πουληθεί, παράδειγμα, αυτή τη στιγμή 105 ευρώ τον τόνο. Μάλιστα. Τόσο έχει. Τα δε υπόλοιπα προϊόντα, μπορεί να είναι γυαλί, μέταλλο ή κάποιο ξένο σώμα, οδηγούνται στα αντίστοιχα ρεύματα του πλαστικού. Είναι πάρα πολλά τα πλαστικά, δεν θέλω να σας πω πόσα. Το κάθε λοιπόν ανακυκλώσιμο υλικό, για να καταλαβαίνει και ο πιο απλός πολίτης, λέγεται ρεύμα. Λέγεται έτσι. Ρεύμα. Δηλαδή ρεύμα χαρτιού, ρεύμα πλαστικών, έτσι. Ρεύμα μετάλλου, ρεύμα οργανικών, με την έννοια ότι οδηγείται σαν ένα δρόμο. Επομένως, αυτά τα υλικά είναι προϊόντα. Και αυτά τα υλικά θα μπορώ, για να βοηθήσω λίγο τη συζήτηση.